μαγειρεύεις, είναι ωραίο να παρακολουθείς και άλλους να μαγειρεύουν. Και μην νομίζετε ότι εγώ δεν παρακολουθώ και άλλους να μαγειρεύουν, ειδικά στο Facebook, αυτά τα γρήγορα βιντεάκια που περνάνε, ενώ έχω βγάλει άλλη βασική συνταγή. Χθες το βράδυ, λίγο πριν κοιμηθώ, είδα αυτή την οποία θα σας την κάνω πρώτη. Με ενθουσίασε, δεν θέλω να φύγει έτσι και να ξεχαστεί. Είναι από κάποιο, δεν ξέρω, ξένο site, αλλά ήταν τόσο πολύ εύκολη που είπα, αυτό θα το δείξω στους αγαπημένους μου, δεν γίνεται να μην το δείξω. Πάντοτε έχουμε από βραδείς χτεσινό ψωμάκι, έτσι. Πάντοτε, δεν ξέρω, σε κάποια σπίτια σαν το δικό μου το προτιμούνε το ψωμάκι, οπότε δύσκολα να μείνει. Οι περισσότεροι όμως από εσάς έχουν χτεσινό ψωμάκι. Τι κουταμάρα είδα τώρα και με ξετρέλανε, δεν υπάρχει καθόλου ούτε κάρτα υλικών ούτε τίποτα. Ξεκουφώνουμε το ψωμάκι, αυτό δηλαδή, του βγάζουμε από μέσα την ψύχα. Μπούτυρο είχε, λαδάκι θα βάλω εγώ, ξέρετε. Βάζω λίγο λαδάκι ίσα για να έχει ένα λιπαρό το τηγάνι μου. Είμαι και λίγο μπουκωμένη σήμερα, θα με συγχωρέσετε, αλλά νομίζω με αυτόν τον καιρό όλοι κάτι μας περιτριγυρίζει. Και θα κόψω λίγο μπέικον. Εντάξει, δεν είναι και πολύ low, αλλά ήθελα να την κάνω οπωσδήποτε σήμερα. Βάλτε το εσείς μια άλλη μέρα. Θα κόψω λίγο μπέικονάκι. Θα το αφήσω να τσιτσιριστεί. Θα βάλω ένα αυγό από τη Λαδάκη Σφαρ. Αυγά ημέρας. Βλέπουμε πάνω πότε το έχουμε αγοράσει το αυγό, πότε έχει γεννηθεί το αυγό, άρα ξέρουμε και πότε το καταναλώνουμε. Και γραβιέρα. Δεν βάζω καθόλου αλάτι στο αυγό, γιατί η γραβιέρα μου είναι αλμυρούτσικη. Τη δοκίμασα πριν, αν εσείς τώρα έχετε ένα πιο γλυκό τυρί, προσθέστε λίγο αλατάκι. Φωνάζουν εκεί τα μπεϊκονάκια, τα όμορφα, που χοροπηδάνε από τη χαρά τους. Τα φέρνω όλα κάπου στο κέντρο, χαμηλώνω. Και τι κάνω τώρα, για να το θυμηθώ, ναι, μπράβο. Σωστά το θυμάμαι. Βάζω όλα τα μπεϊκονάκια μέσα εδώ. Ωραία. Έχω χτυπήσει και το αυγό με το τυρί. Κοιτάξτε όμως, είναι ένα αυγό και μπόλικο τυρί. Και το βάζω μέσα σε αυτή τη μικρή τρυπούλα. Καταπληκτικό πρωινό. Στο πιτς φυτίλι ετοιμάζεται. Τα τρελαίνετε τα πιτσιρίκια, τα μεγάλα και τα μικρά. Και μετά προσθέτω εκείνη τη μικρή ψυχούλα, την οποία αφαίρεσα, και τώρα θα το γυρίσω, θα το τουμπάρω και θα το χαμηλώσω να ψηθεί. Αυτό ήτανε. Στίβουμε και ένα χυμό και έχουμε ένα καταπληκτικό πρωινό. Ένα καταπληκτικό πρωινό. Εγώ ήθελα να βάλω και άλλα πράγματα μέσα, αλλά επειδή δεν το είχα στείλει σαν λίστα, στη λίστα των υλικών μου, έβαλα αυτά που είχε το ψυγείο εδώ, το στούντιο. Βάλτε εσείς ό,τι θέλετε, γαλοπούλα, κοτοπουλάκι που έχει μείνει από χτες, μόνο λαχανικά. Βάλτε, αν θέλετε, μέσα μανιτάρια. Μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Η σκέψη ήταν ωραία, αυτή η φωλίτσα είναι ωραία. Και είπα να τη μοιραστώ μαζί σας. Το αφήνω λίγο ακόμα να ψηθεί καλά μέσα το αυγό. Και εγώ έχω ξεκινήσει από νωρίς εδώ μία διαδικασία που ονομάζεται ρεβιθοκευτές. Μάλιστα ρεβιθοκευτές. Με τορτίγες από την επιτοπία Αρτοπία Κουνδουράκη. Ένα πολύ υγιεινός τρόπος να δώσετε στους ανθρώπους που δεν τρώνε πολύ τα όσπρια, να δώσετε να φάνε όσπρια. Ένας πολύ ωραίος τρόπος χωρίς καν να το καταλάβουν, γιατί θα βάλουμε μέσα τα μυριστικά μας και αυτά θα γίνουν τόσο νόστιμα που κανείς δεν θα καταλάβει τι είναι μέσα. Αλλά είπαμε ποιο είναι το μυστικό, γιατί ετοιμάζω και κάποια σεμινάρια τώρα. Θα σας ενημερώσω. Είπαμε ποιο είναι το μυστικό. Τους βάζουμε κρυφά να τρώνε πραγματάκια, αλλά ύστερα τους το μαρτυράμε το μυστικό μας, για να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είχαν άδικο. Και ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο αυτό που τους έχουμε καθημερινά στο τραπέζι. Αυτό λοιπόν θα το κάνουμε σεμινάριο με το Β' Μάθηση, για μαμάδες που είναι απογοητευμένες από τα μικρά τους, που δεν μπορούν να τα ταΐσουν εύκολα όπως ισχυρίζονται. Θα σας δείξουμε τους τρόπους. Αυτό είναι ένα πρωινό.
Εδώ μέσα, ας πούμε, θα μπορούσαν οι μαμάδες που δεν τρώνε τα παιδιά λαχανικά να κρύψουν διάφορα πραγματάκια. Σας το βάζω εδώ μπροστά να το καμαρώνετε. Θα το κόψουμε σε λίγο. Και θα το κόψουμε κιόλας. Για να το δούμε πώς είναι μέσα. Μα δεν είναι πολύ φοβερό αυτό το πραγματάκι. Κοίτα τι όμορφο που είναι. Ψωμάκι είναι που έχει παντού αυγό, τυρί και μπέικον. Ένας άλλος τρόπος να φάτε πρωινό αυγό, τυρί και μπέικον. Αυτό. Αν σας αρέσει, κάντε το. Εμένα με ενθουσίασε. Έχουμε βάλει από βραδείς τα ρεβιθάκια μας να φουσκώσουν. Αν δεν προλάβουμε από βραδείς, γιατί είμαστε ξεχασιάρες σαν και εμένα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Βάλτε τα με ζεστό νεράκι, μία ωρίτσα περίπου φουσκώνουν, γίνεται η ίδια δουλειά. Βέβαια, καλύτερα να του δίνουμε το χρόνο του, να φουσκώσει το χρόνο του. Εγώ τα έβρασα, τα σβήνω. Εδώ τα έχω έτοιμα. Και αυτό που καλούμαστε να κάνουμε ουσιαστικά στο ρεβίθο κεφτέ είναι να κάνουμε πουρέ το ρεβίθι μας. Τα έχω βράσει βέβαια με λίγο ελαιόλαδο, έτσι, δεν τα έχω σκέτα. Ούτε τους έχω αλλάξει νερό. Μία βράση τα έχω κάνει. Στην πρώτη βράση δηλαδή πέταξα το νερό και ύστερα συνέχισα τη διαδικασία του βρασίματός τους με λίγο λάδι. Επίσης δεν έχω αλατίσει, ποτέ δεν αλατίζω τα όσπρια, στα μισά της διαδικασίας και μετά αρχίζω και αλατίζω. Μήπως έβαλα πολλά. Για να δω το διαβολάκι που μου είπαν ότι έτσι το λένε αυτό. Θα τα καταφέρει. Μπόμπα είναι το διαβολάκι μου. Όλα τα καταφέρνει. Το εξαφανίσαμε, αγαπημένοι, το ρεβίθι. Την ίδια συνταγή μπορείτε να την κάνετε και με φάβα, έτσι. Ακριβώς την ίδια βάση. Το τέλειο βέβαια θα είναι σε αυτή τη συνταγή να βάλετε φρέσκο δυόσμο. Εγώ φρέσκο δυόσμο δεν έχω καταφέρει να βρω ακόμα. Τώρα έχει αρχίσει να ανοίγει στον κήπο μου. Οπότε από εδώ και πέρα θα έχω φρέσκο δυόσμο. Και έχω βάλει ξερό δυόσμο. Είναι μια νηστίσιμη συνταγή. Ο ίδιος ο ρεβιθοκεφτές. Αυτά που έχουμε κάνει σήμερα εδώ δεν είναι όλα νηστίσιμα. Ούτε οι γεμίσεις που θα κάνουμε θα είναι όλες νηστίσιμες. Θα κάνουμε όμως και κάποιες εντελώς νηστίσιμες. Βάζω δυόσμο ξερό. Το κυπάκι μου είναι κι αυτός. Πάντα ξεραίνω γιατί τον αγαπώ το δυόσμο και το χειμώνα. Μου μυρίζει καλοκαίρι και ειδικά τώρα που ανοίγει ο καιρός. Οι πεταλουδίτσες πετάνε, ζουζουνίτσες ζουζουνίζουν και όλα αυτά τα χαριτωμένα. Κάνω μία μικρή επιτάχυνση του καλοκαιριού, το φέρνω λίγο πιο κοντά μου. Αχ, μα είναι τέλειο. Έχω ψιλοκόψει κρεμμύδι, το ρίχνω μέσα και βέβαια θα χρειαστώ και φρέσκο κρεμμυδάκι. Βέβαια, τα κρεμμυδάκια της άνοιξης. Έτσι τα λένε αυτά και αυτά είναι τόσο τρυφερά εδώ που μου φέραν από τα σύγκα, τόσο μικρούλια, λεπτά, που θα δώσουν μία εξαιρετική αρμονία στον κεφτέ μας. Χρειάζεται η πρασινάδα μέσα στο ρεβιθό κεφτέ. Βάζω και τα κρεμμυδάκια της άνοιξης μέσα και βέβαια άνηθο. Εσείς είπαμε, αν βρείτε και φρέσκο δυόσμο, και φρέσκο δυόσμο. Βγάλτε μου το ξερό και βάλτε μου φρέσκο. Πω πω, πώς μυρίζει ωραία. Αν και είμαι μπουκωμένη, μου σπάσει τη μύτη αυτή η μυρωδιά. Μ' αρέσουν τόσο πολύ αυτές οι χορτοφαγικές συνταγές, αυτές οι συγκεκριμένες που εμπλέκονται τα όσπρια. Και που δεν υπολείπονται πρωτεϊνών και βιταμινών. Οπότε αν νηστεύουμε κιόλας σε αυτή την εποχή, είναι ό,τι πρέπει αυτή η συνταγή. Έχω βάλει σχεδόν όλα τα υλικά μέσα, ανακατεύω. Θα προσθέσω ελαιόλαδο τώρα σε αυτή τη φάση. Σας δίνω τις ακριβείς αναλογίες. Εγώ το πάω και λίγο εδώ με το μάτι, γιατί έχω κάνει μικρότερη ποσότητα από αυτή που έχω δώσει σε εσάς. Αυτή που έχω δώσει τρώει μία τετραμελή, πενταμελή οικογένεια μια χαρά. Πολύ ωραία. Φρυγανιά. Για να τραβήξει τα υγρά που τυχόν έχουν τα λαχανικά μας, όπως επίσης και τα όσπρια μας, γιατί τα είχαμε μέσα στο νερό. Αν υπάρχει χρόνος, που εσείς σίγουρα μπορεί να τον έχετε στη διάθεσή σας, βγάζετε, σειρώνετε τα ρεβίθια από την προηγούμενη ή αν σας περισσέψουν, επίσης γίνεται και τα έχετε βραστά. Και έτσι δεν κρατάει καθόλου νερό. Τότε βγάλτε την φρυγανιά, εγώ όμως τη βάζω. Βλέπω εδώ ένα μεγάλο κομματάκι κρεμμύδι, το αφαιρώ.
Γιατί τα κρεμμυδάκια μας τα θέλουμε μικρά-μικρά καρυδάκια. Πέφτει καμιά φορά και κάνει ένα μεγάλο μέσα στη συνταγή. Για να δω. Είμαι μια χαρά. Είμαι μια χαρά. Πιπεράκι έβαλα. Αλατάκι δεν έχω βάλει. Και τώρα μάλιστα εδώ που δεν έχει αυγό και δεν έχει τίποτα. Και έτσι το τρώτε, έτσι. Θέλει αλατάκι γιατί είναι γλυκό το ρεβίθι. Και το κρεμμύδι μου είναι πάλι ένα πολύ θυμωμένο κρεμμύδι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει φέτος με τα κρεμμύδια. Είναι όλα καυτερά. Βάζω κανέλα, γαρίφαλο και πάπρικα γλυκιά. Για να του δώσω και ανατολίτικα αρώματα. Γιατί οι ρεβιδιδοκεφτέδες γίνονται και στην Ανατολή. Πω πω. Άλλη μυρωδιά τώρα πάλι, άλλο φαγητό μέσα στο μπολάκι μου. Για να δω. Μια χαρά. Μια χαρούλα. Βάζω ελαιόλαδο. Θέλω να καλύψω το τηγάνι μου με ελαιόλαδο. Θέλω να καλυφθεί, αλλά δεν θέλω να είναι πολύ πολύ παραπάνω. Ίσα να είναι καλυμμένο με ελαιόλαδο. Δεν θέλει πάρα πάρα πολύ ελαιόλαδο αυτός ο ρεβιθοκεφτές. Αλεύρι. Αλευράκι μυλιστής. Κανονικά τους συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφερόμαστε σε ένα κεφτεδάκι. Το αλευρώνουμε. Οπό. Αλευρώνω εγώ να κάψει το λάδι καλά. Θέλω να κάψει καλά το λάδι. Εδώ πέρα δεν έχουμε να ψήσουμε τίποτα. Είναι τα πάντα ψημένα. Τα λαχανικά μας δεν χρειάζεται να είναι απόλυτα ψημένα, γιατί αυτά δίνουν και τα αρώματα και την γεύση. Έκαψε το λάδι μου. Τρελαίνονται τα παιδιά γι' αυτό και ο Νίκος. Τα αγαπάνε πάρα πολύ αυτά τα κεφτεδάκια. Τα κάνουμε πάρα πάρα πολύ συχνά. Τρώμε αρκετά όσπρια. Προσπαθούμε να τρεφόμαστε με όσπρια και με λαχανικά. Οπότε είναι λίγο βαρετό να τρως συνέχεια το όσπριο με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα. Πιο δημιουργικά, εξίσου νόστιμα και παραδοσιακά. Ρεβιθοκεφτέ άλλωστε έχουν σε όλους τους τόπους στην Ελλάδα. Όποιον φίλο να γνωρίσω και να είναι από νησί, ένα ρεβιθοκεφτέ δικό του το νησί του το ανέχει. Και η Κρήτη έχει ρεβιθοκεφτέ και οι Κυκλάδες έχουν ρεβιθοκεφτέ και τα Δωδεκάνησα έχουν ρεβιθοκεφτέ. Αυτή είναι μία συνταγή που δεν ξέρω από πού προέρχεται. Είναι μία συνταγή η οποία ακολουθεί τη δική μου οικογένεια. Δεν νομίζω ότι είναι ο κλασικός, ο παραδοσιακός, ο κρητικός ρεβιθοκεφτές, γιατί δεν θα είχε μέσα τα μπαχαρικά. Μάλλον εξ Ανατολίας μου μοιάζει αυτή η συνταγή περισσότερο. Θα πρέπει να το αλλάζουμε το λαδάκι εδώ σε αυτό το φαγητό, δηλαδή μετά από την πρώτη τηγανιά που θα βγάλουμε θα πρέπει να το αλλάξουμε το λάδι, γιατί και το ρεβίθι και η φρυγανιά που έχει μέσα αλλά και το αλεύρι μας μαυρίζει τη βάση μας. Οπότε στην επόμενη τηγανιά θα έχουμε καινούριο καθαρό λάδι. Αυτό είναι το μόνο μπελαλί δικό του, ότι πρέπει να το αλλάξεις το λάδι σε κάθε τηγανιά. Κατά τα άλλα, είναι ένας πανεύκολος ρεβιθοκεφτές. Νομίζω ότι φτάνουν αυτοί εδώ που έχω φτιάξει. Δύο τορτίγες θα γεμίσω. Είναι έτοιμα, κλείνω τη φωτιά μου. Πω πω, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και είναι τόσο αφράτη, ούτε να τους πιάσεις δεν μπορείς. Σουβλάκια ρεβιθοκεφτέ. Ένα φλιτζάνι ρεβίθια. Μισό φλιτζάνι αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μήλι Κρήτης. Μισό ξερό κρεμμύδι. Δύο κρεμμυδάκια φρέσκα. Μισό μάτσο δυόσμο. Μισό μάτσο άνηθο. Μία σκελίδα σκόρδου. Μισή κουταλιά γλυκού γαρίφαλο. Μισή κουταλιά γλυκού κανέλα. Μισή κουταλιά γλυκού πάπρικα. Αλάτι. Πιπέρι. Δύο κουταλιές της σούπας τριμμένη φρυγανιά. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις μήλις Κρήτης για το αλεύρωμα, ελαιόλαδο για το τηγάνισμα αβέα, τορτίγιες κουνδουράκι, ντοματίνια τάσος αγγελάκης, μαγιονέζα μπράβα,
γιαούρτι κατσική σιωβέρο κριτικό, κάπαρι, λιαστή ντομάτα Τάσος Αγγελάκης και λευκό κρασί από την Κάβα Ινοχώος. Εξαιρετική ρε βυθοκεφτέδες, θα τους φτιάξετε και θα με θυμηθείτε. Περιμένω να μου το επικοινωνήσετε και να τους δώσω φωτογραφία στο Facebook στο Mama Mia και μπέστε να δείτε πάρα πολλές συνταγές στο evaintasteland.com, ειδικά τώρα την περίοδο της νηστείας. Στο μικρό τεμπελάκι που λέει Mama Mia έχει νηστίσιμα, πολλές συνταγές με νηστίσιμα που δεν είναι καθόλου βαρετές. Θα κάνουμε λοιπόν δύο. Πάρω μία μεγάλη και μία μικρή. Τρεις θα κάνουμε. Πάρω άλλη μία μικρούλα. Τον έναν θα το κάνουμε αυστηρά χορτοφαγικό. Όχι, με το σαλάμι χορτοφαγικό δεν γίνεται. Θα βάλουμε κάπαρι. Θα βάλουμε εξαιρετική ντομάτα τσαμπί του Τάσου του Αγγελάκη. Αυτές οι πίτες είναι εξαιρετικές, συντηλίγονται πάρα πολύ εύκολα, είναι πάντοτε μαλακές. Τις βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ Σίνκα και γενικά στο σούπερ μάρκετ και βέβαια έχουν ένα πάρα πολύ όμορφο και παραδοσιακό φούρνο στις Μουρνιές Χανίων. Όταν περάσετε να σταματήσετε. Και έχω και λίγο λιαστή ντομάτα να βάλω. Κοιτάξτε τι ωραίες γεύσεις θα πέσουν μέσα στο πιτάκι που θα φτιάξουμε. Και θα βάλω δύο, που δεν πιάνω, δεν είναι τόσο αφράτη. Θα βάλω δύο πολύ ωραία ρέφιδο κεφτεδάκια. Θα βάλω και ελαιόλαδο, γιατί πάει στο ρέφιδο κεφτέ το λαδάκι. Θα αλατίσω και όλα αυτά λίγο. Θα τους βάλω και λίγο πιπέρι. Και είναι δικό σας το πρώτο. Είναι νηστίσιμο, καθαρά χορτοφαγικό. Δεν έχουμε βάλει κάτι το οποίο δεν πρέπει να φάτε. Να περάσουμε λίγο και στους άλλους που δεν τρώνε, που δεν νηστεύουν αυτή την εποχή. Θα βάλω γιαουρτάκι, κατσικίσιο, βέρο κριτικό. Θα βάλω λίγο γραβιέρα στη βάση μου. Πάλι ντομάτα, γιατί η ντομάτα θα του δώσει δροσιά. Πιπέρι. Θα βάλω πάλι δύο εδώ. Αλατάκι. Λίγο γραβιερούλα από πάνω. Και είναι έτοιμο να το φάμε και αυτό. Εάν θέλετε να το τυλίγετε. Εγώ σας τα αφήνω έτσι ανοιχτά για να δείτε τι βάζουμε μέσα. Και άλλο ένα. Το τελευταίο μας. Θα βάλω μαγιονέζα. Μια ωραία μαγιονέζα από την Μπράβα. Στη βάση μπόλικη μαγιονέζα. Θα βάλω σαλάμι αέρος, μία ντομάτα μαύρη. Αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο ντοματίνι. Όταν το πετύχετε να το πάρετε, πραγματικά θα με θυμηθείτε. Χρειάζεται και η δροσιά. Λίγο ακόμα μαγιονέζα πάνω στην ντομάτα. Τους ρεβιθοκεφτέδες μου. Και λίγο το ματούλι ακόμα. Θέλω λίγο κόκκινο τώρα. Πολύ ωραία. Αλατάκι πάνω στην ντομάτα μόνο και πιπέρι. Αλλά πάντοτε υπάρχει το ρητό που λέει «Ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου» και έχω κοντά μου τον Ινοχώ στην εκπομπή που μου έχει στείλει σήμερα ένα εξαιρετικό κρασάκι Μαλβαζία από το Ινοχώ Μαραγκάκι, σύμφωνο Α,
και ταιριάζει πάρα πολύ η μαλβαζία και τα αρώματά της με τους υπέροχους ρεβίθο κεφτέλες μου. Για να δοκιμάσω, πήρα αυτή με το γιαούρτι. Εμένα μου αρέσει το γιαούρτι με γιαουρτού. Νομίζω τα κατάφερα και σήμερα. Σας περιμένω αύριο, ξέρετε πώς, ε. Φοράμε το μαύρο το πουκάμισο. Να είστε καλά. Γεια σας.